Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, αυτή είναι η δήλωση χθεσινοβραδινή του κ. Τζικαλάκια για το θέμα σας. Από την άλλη, είχατε πει, βέβαια εσείς ήσουν στην Αθήνα, Δημήτρη, για τα θέματα της κτηνοτροφίας, αλλά εδώ στην... που ήταν στα Λακώματα, ήταν η Γενική Συνέλευση, συγγνώμη, στα Λακώματα, γιατί ήταν αρχικά να γίνει στο Άργο, στα Λακώματα αποφασίστηκαν ορισμένα πράγματα. Κλιμάκωση του αγώνα από σήμερα. Τι έχουμε λοιπόν σε σχέση και με αυτό που λέει ο κ. Τζικαλάγιας? Πρώτον, εγώ να απαντήσω στην απάντηση, μάλλον, ή στο δελτίο που έχει βγάλει ο κ. Τζικαλάγιας. Αμένα αυτό που με προκαλεί, για να μην πω τίποτα άλλο, με προκαλεί μόνο γέλιο. Το νωρίτερα τι σημαίνει, δηλαδή ότι θα πληρωθούμε νωρίτερα από τον Νοέμβριο που πέρασε? Και το δυνατόν νωρίτερα, αυτό γράφει ακριβώς. Τώρα καθόμαστε και μιλάμε τώρα, να μην πω για κάποια πράγματα τα οποία οι δεσμεύσεις ήταν άλλες και τώρα ξαναβλέπουμε πάλι δεσμεύσεις. Ο κύριος Τζικαλάκης πάντως ήταν στην συγκεκριμένη συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης στα Λακώματα. Βέβαια, στο δελτίο τύπου που βγήκε από τη Συντονιστική Επιτροπή, είχαμε διαβάσει ότι δεν μείνατε καθόλου ικανοποιημένοι από τις εξηγήσεις ή τις δεσμεύσεις που έδωσε. Κοιτάξτε να δείτε, όταν εγώ ήμουν στην Αθήνα άκουσα και τις δηλώσεις που έκανε στο δικό σας ραδιόφωνο ο κ. Τζικαλάγιας, έχω ακούσει και την τοποθέτηση, τουλάχιστον με ενημέρωση που είχα στη Γενική Συνέλευση, το τι ακριβώς είπε. Τα ζητήματα όμως δεν είναι έτσι. Δηλαδή αυτό που βγαίνει ο κ. Τζικαλάγιας και λέει ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τον αγροτικό τομέα, είναι πραγματικά, τι να πω, προκαλούν γέλιο σας είπα και τίποτα παραπάνω. Γέλιο με σαρκαστικό, γιατί τα προβλήματα είναι σοβαρά και είναι μόνο για κλάματα, δεν είναι για γέλιο. Έτσι, όταν βγαίνει ο κ. Τζικαλάκης και λέει ότι θα πληρωθούμε νωρίτερα χωρίς συγκεκριμένη πρόταση. Και σε πολύ καλή τιμή, χωρίς να λέμε πάλι την χωρίς τιμή. Χωρίς καλή τιμή. Αλήθεια, ποια θα είναι η τιμή, δηλαδή? Όταν και το για τη συνάντηση παραγωγής... θα γίνει, χωρίς να λέμε το πότε θα γίνει. Με τον υπουργό, φαντάζομαι, εννοεί. Εντάξει. Εμείς έχουμε μάθει και λέμε μια ρίση στον αγροτικό τομέα ότι από τη ζημία κέρδος δεν έχει. Αυτό είναι σίγουρο. Η πραγματική ζημία με το 10% που έχει σκομιστεί, και αυτό φαίνεται από τους παραγωγούς σήμερα. Έτσι. Τα χρήματα που έχουν χάσει η παραγωγή είναι κοντά στα 7 εκατοστάρικα του στρέμμα. Άμα υπολογίσουμε την αύξηση του κόστους σε λιπάσματα, φάρμακα, πετρέλαια, ενέργεια, όλα αυτά την επόμενη χρονιά, τα 2/3 του κέρδους αυτού που πήρανε ήδη έχουν εξανεμιστεί, γιατί δεν είχαν άλλα εισοδήματα. Αλλά με το κόστος έτσι όπως βγαίνει την επόμενη χρονιά, λείπει ήδη τα 2/3 για την καλλιέργεια. Δηλαδή δεν είναι τα ζητήματα να βγαίνουμε και να λέμε φρουφρού και αρώματα, γιατί θα χρησιμοποιήσω σκληρές εκφράσεις. Πραγματικά έχω φτάσει στα όρια μου με τα πράγματα τα οποία βλέπω το τελευταίο διάστημα που γίνονται όσον αφορά το σχεδιασμό για τη νέα ΚΑΠ, για αυτό που θα έρθει δηλαδή για τα επόμενα χρόνια. Και μας τα έλεγε η Άννα Μόσχου τις προηγούμενες μέρες, ναι. Ναι. Δυστυχώς δεν έχει ασχοληθεί κανένας από τους συναδέλφους και δεν είχαμε ασχοληθεί και εμείς το τελευταίο διάστημα, έχουμε αρχίσει και ασχολούμαστε. Και πραγματικά όσο διαβάζουμε αυτή την κατάθεση της νέας ΚΑΠ για να πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πραγματικά να κλαις για τον αγροτικό τομέα αυτό που είναι να έρθει τα επόμενα χρόνια. Μας έχουν φλωμώσει το ψέμα όλο το διάστημα και επειδή βγαίνει ο κ. Τσιγκαλάκης και λέει μια σειρά πράγματα. Θυμάστε γιατί αναδείξαμε το ζήτημα που είχε να κάνει με τα εικονικά φωσκοτόπια στην Καστοριά. Ναι. Βγήκε το Υπουργείο, ενώ στην αρχή σε επερώτηση που είχε γίνει στην κυρία Τελεγιορίδου, απάντησαν ότι θα την πάνε και στον εισαγγελέα για αυτά που λέει. Να διαγραφούν από τα πρακτικά, είχε προειδοποιήσει εκεί ο αρμόδιος. Τελικά μετά από ένα διάστημα, όταν εμείς το συνεχίσαμε, γιατί υπολόγισαν στο φόβο, όταν εμείς το συνεχίσαμε αυτό το πράγμα και βγάλαμε τα στοιχεία προς τα έξω, αναγκάστηκε ο ΠΚΠ να αποδεχθεί ορισμένα πράγματα. Και μάλιστα γυρίσει και να πει, έχουν γίνει και παρανομίες, έχουν γίνει και παρατυπίες και αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν πίσω. Και να δοθούν σε αυτούς που πρέπει. Δεν είναι, κύριε Μόσχο, Δημήτρη, είναι τα χρήματα να δίνονται σε αυτούς που πρέπει. Είναι τόσο απλό, δεν είναι κάτι παράξενο. Ναι, μα αυτό θέλω να πω. Αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον αυτή η ανακοίνωση έχει βγει και την έχετε ακούσει κι εσείς. Νομίζω ότι έχετε δημοσιεύσει και το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Ναι. Στη νέα ΚΑΠ, στην οποία έχουν σχεδιάσει πάλι, ξανά είναι το ίδιο πράγμα μέσα. Δηλαδή ότι θα έχουν δικαίωμα να πάρουν πάλι επιδότηση αυτή και χωρίς ζώα να πάρουν. Ναι, αλλά εδώ η Άννα μας είπε ότι ο υπουργός δεν τα ήξερε όλα αυτά. Έπεσε ουσιαστικά από τα σύννεφα και θα δεσμεύτηκε τουλάχιστον για άμεσες αλλαγές.
Μετά από τις δικές σας προτάσεις. Τώρα τι να πω. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα όταν φτάνουμε σε ένα σημείο όμως και είσαι αναγκασμένος να διαβάσεις μία πρόταση η οποία πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κανονισμούς, με μια σειρά πράγματα που εμείς δεν είμαστε και ειδικοί σε αυτά, έτσι. Το οποίο είναι 1100 σελίδες και όταν αρχίσεις και διαβάζεις σελίδα-σελίδα και βλέπεις το τι μαργαριτάρια βγαίνουν και για την καλλιέργεια, γιατί έχουμε να πούμε πολλά, το επόμενο διάστημα θα βγάλουμε κι άλλα. Όχι μόνο αυτό που βγάλαμε και καταγγείλαμε και αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός να πει. Να ότι θα πει, το αλλάξω. Ότι δεν το ήξερε, αν είναι δυνατόν. Δεν το ήξερε, δεν το διάβασε, δεν το πρόσεξε, ναι. Χρήστο, είχε γίνει επερώτηση στη Βουλή από την κυρία Τελεγιονίδου και έπρεπε να είναι προετοιμασμένος να απαντήσει τι θα απαντούσε. Αφού δεν το ήξερε. Μάλιστα. Δηλαδή το δούλεμα πάει σύννεφο. Γι' αυτό λέω και ο κύριος Τσιγαλάγιας, έχουμε χορτάσει από υποσχέσεις όλο το τελευταίο διάστημα. Μίλησε για την αύξηση του πετρέλαιου, για να δοθεί το πετρέλαιο. Ναι. Λοιπόν. Ξέρετε πώς θα το πάρουν στον νομό Καστοριά. Το είχαμε επισημάνει όταν ήταν η συζήτηση με τον κύριο Τσιγκαλάκη. Δεν είναι για όλους. Δεν θα είναι το πάρουν κάποιους, αλλά δεν είναι για όλους. Χρήστο, στον νομό Καστοριά δεν θα το πάρουν κανένας. Κανένας στον νομό Καστοριά. Κανένας στον νομό Καστοριά. Θα σας πω τι ακριβώς θα γίνει. Ένα μικρό κομμάτι, 28 παραγωγοί, οι οποίοι ασχολούνται με τον καπνό και είναι μέλη του συνεταιρισμού, επειδή είναι μέλη του συνεταιρισμού, θα πάρουν μόνο επιστροφή καλλιέργειας για τον καπνό. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο σημαίνει για έναν καλλιεργητή που έχει 20 στρέμματα θα πάρει 67 ευρώ επιστροφή πετρελαίου. Όσον αφορά για τη ΓΕΟΚ, την ομάδα παραγωγών, επειδή εμφανίζεται στα χαρτιά σαν παλιά εταιρεία λαϊκής βάσης και δεν έχει ξεκαθαριστεί το καθεστώς, παρόλο που έχει προχωρήσει την ομάδα παραγωγών, ακόμα δεν είναι ξεκαθαρισμένο το καθεστώς εάν θα πάρουν οι συνάδελφοι αυτοί ή όχι. Μόνο λέω για την καλλιέργεια του μήλου, δηλαδή μόνο για το προϊόν το οποίο εμπορεύονται μέσα από τους συνεταιρισμούς. Μάλιστα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με δούλεμα, αλλά απλώς είναι να ακούει ο κόσμος ότι οι αγρότες παίρνουν και ουσιαστικά δεν παίρνουν τίποτα. Τώρα, Δημήτρη. Η και είχε πει ότι θα επιστραφεί το 80% ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός. Το 80% της αύξησης του ρεύματος που μας βάλανε με την ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Οι λογαριασμοί έρχονται και είναι επιτακτικά και ζητάνε όλο το ποσό. Τι να καθίσουμε να μιλάμε και να λέμε για τον αγροτικό τομέα στην Καστοριά όταν ο κύριος Τσιγκαλάκης βγαίνει και κάνει αυτές τις δηλώσεις. Και το είδα χθες και πραγματικά σας λέω είναι γέλια για κλάματα. Καθόμαστε και μιλάμε για το φράγμα του Νεστορίου. Θυμάστε τι σας είχα πει πριν από 2 χρόνια. Το θυμάστε? Πιο απ' όλα. Ότι δεν πρόκειται να γίνει το φράγμα Νεστορίου αν δεν λήξει η άδεια η οποία έχει δοθεί για την παραγωγή ρεύματος στην Περιφερειακή Ενότητα. Καστοριάς, ναι. Για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία να την πάρει ιδιώτες και να προχωρήσει μέσω ΣΔΙΤ. Μια διαδικασία που θα απέφερε, στην περιφέρεια 1 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ότι ο σχεδιασμός είναι τέτοιος. Άρα λοιπόν να πάει το 1 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο στον ιδιώτη και μετά ξεμπλοκάρει τον το φράγμα. Ιδιώτη ο οποίος θα μπει σε ένα έργο με 20% συμμετοχή, το υπόλοιπο θα είναι χρηματοδοτούμενο από το κράτος, θα γίνει το έργο. Και έπειτα θα χρεώνει και το νερό που θα ποτίζουμε σε εμάς. Ο ιδιώτης θα κάνει τη διαχείριση ο ιδιώτης. Το καταλαβαίνετε? Απίστευτα πράγματα. Ο σχεδιασμός είναι τέτοιος. Κάπως αλλιώς το φανταζόμαστε εμείς. Κάπως αλλιώς. Όσα έργα ήταν όρημα με αυτή τη διαδικασία να προχωρήσουν, βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης πριν από 4 μήνες και τα ανακοίνωσε σε μια εκδήλωση που έγινε στο Ζάπιο. Και αυτά τα αδρευτικά ήδη ξεκινήσαν και γίνονται. Φτάνει πια το δούλημα, θα πρέπει ο κόσμος να μάθει ποιες είναι οι αλήθειες και ποιος είναι ο σχεδιασμός που γίνεται. Και αυτά τα πράγματα φαίνονται και μέσα και από τις δηλώσεις που έχουν κάνει όλο το τελευταίο διάστημα, αλλά και από τον ίδιο το σχεδιασμό που έχουν κάνει για την κοινή αγροτική την επόμενη πενταετία. Ξέρετε τι μας είπαν στο Υπουργείο αυτά. Επίσημα χείλη και ρωτήστε και την Άννα γιατί ήταν μπροστά. Αυτή τη φορά, όταν εγώ έβγαινα και σας το έχω πει και εσάς πολλές φορές, ότι ο στόχος είναι να προχωρήσουμε και να πάνε σε μεγάλες επιχειρήσεις. Όποιος το άκουγε αυτό μου έλεγε και γυρνούσε σε μένα και μου έλεγε φτάνει κάνει στιγμή πολιτική. Ρωτήστε την κυρία Άννα Μόσχου τι δήλωση έγινε από τον υπεύθυνο που χειρίζεται τα ζητήματα αυτά. Ή θα ακολουθήσετε αυτά ή θα πάτε υπάλληλοι στις μεγάλες εταιρείες που θα έρθουν. Οπό. Αυτό είναι που μας απάντησαν. Για να μην απαντήσουμε βέβαια για το υπόλοιπο, το τι έγινε ακριβώς στο Υπουργείο με τη συγκεκριμένη διαδικασία που πήγαν να πετάξουν απ' έξω όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται το τελευταίο διάστημα με την εκτροφή των αγελάδων κρεατοπαραγωγής στην περιοχή, που είναι και μια, άμα το θέλετε, μια καλλιέργεια που πραγματικά θα έδινε διέξοδο.
Εγώ ξέρω ήδη τρεις ανθρώπους οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα ασχολούνται με τη Γούνα που προσπάθησαν να επενδύσουν σε αυτό το πράγμα. Για να βρεθεί μια διέξοδο και να προχωρήσουν και αυτοί οι άνθρωποι και να μείνουν στον τόπο. Και μπαίνει μια λογική τα 35 εκατομμύρια να τα πάρουν 9 αφημείς στην Ελλάδα και 9.000 παραγωγοί να πάρουν τα 8.400. Και μάλιστα θα τα πάρουν αυτοί οι οποίοι θα φέρουν εισαγόμενα ζώα. Όχι αυτοί που θα πάρουν ελληνικά ζώα. Δηλαδή ερχόμαστε εμείς με ελληνικά χρήματα να επιδοτήσουμε μοσχάρια τα οποία θα εισαχτούν είτε από τη Ρουμανία, είτε από την Πολωνία, είτε από τη Γαλλία, είτε και ακόμα και από τα Σκόπια. Με ποια λογική στηρίζεται αυτός ο αγροτικός τομέας που βγαίνει ο κύριος Τσιγκαλάγιας και λέει. Και μάλιστα γυρίζει και μας λέει σε κάποιες φάσεις ότι όταν γίνεται το καλό δεν του λέμε και ευχαριστώ. Γιατί να πω στον κύριο Τσιγκαλάγια ευχαριστώ, Χρήστο. Με ανέφερε το παράδειγμα των αμυλοπαραγωγών που πληρώθηκαν. Για το αυτονόητο πρέπει να πω ευχαριστώ. Είπε ότι να λέμε και τα καλά εκτός από τα άσχημα. Χρήστο, συγγνώμη, ποια είναι τα καλά. Ποια είναι τα καλά. Ότι πληρώθηκαν στην ώρα τους οι αμυλοπαραγωγοί, ας πούμε. Χρήστο, φτάνει αυτή η καραμέλα, την έχω βαρεθεί πραγματικά, την έχω ακούσει πολλές φορές. Εγώ έχω αρχίσει και γίνομαι πολύ σκληρός, γιατί έχω ζήσει το τελευταίο διάστημα καταστάσεις τέτοιες οι οποίες είναι να σε βγάζουν. Έχω πολλά χρόνια που ασχολούμαι με τα αγροτικά ζητήματα, αλλά το τελευταίο διάστημα. Τι πολλά, μια ζωή. Να βγαίνεις από τα ρούχα σου με αυτά που ακούω και με αυτά που βλέπουμε, το σχεδιασμό που κάνουν. Όταν κατατίθεται τώρα με την απολιγνητοποίηση στην Κοζάνη. Μια γερμανική εταιρεία έχει καταθέσει δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Μια πρόταση η οποία θα έχει να κάνει με την πάχυση χοίρων και με τα κοτόπουλα. Και η άλλη είναι με την πάχυση μόσχου. Είναι 180 εκατομμύρια και αυτός θα πάρει 100% επιδότηση. Γιατί έχει τα κεφάλαια να ξεκινήσει, όχι τίποτα άλλο. Η μόνη διαφορά του όλο τέτοιο είναι αυτό. Γιατί θα πάρει 100% επιδότηση για να κάνει μια επένδυση, να βάλει 15.000 μοσχάρια. Ποιος στη Δυτική Μακεδονία θα μείνει που να παράξει μοσχάρια και να ανταγωνιστεί αυτόν. Δημήτρη. Ποτέ. Για να πάμε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Η θέση της Γενικής Συνέλευσης είναι ότι αν δεν γίνει το συγκεκριμένο ραντεβού, Τετάρτη 26 Ιανουαρίου κλιμακώνεται ο αγώνας. Εμείς από σήμερα είμαστε μία επαφή μεταξύ μας, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μπροστά και τα διοικητικά συμβούλια συλλόγων και συνεταιρισμών. Ωραία. Λόγω των καιρικών συνδικών της προηγούμενης μέρες ξεκίνησε μία διαδικασία να βγουν τρακτέρια στην πλατεία, αλλά είναι τόσο χαμηλές οι θερμοκρασίες το βράδυ που υπάρχουν και προβλήματα και για τα μηχανήματα. Είμαστε μια διαδικασία, θα δούμε τι ακριβώς γίνεται, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια ενημέρωση. Βέβαια προσπάθησαμε και χθες να έχουμε μια ενημέρωση εγώ για να δω τι γίνεται με το Υπουργείο, αν τελικά θα γίνει το ραντεβού και τι θα συζητηθεί και αν θα συζητηθεί. Δεν μπορούσε να γίνει καμία ενημέρωση γιατί το Υπουργείο ήταν κλειστό. Γιατί βλέπετε τι έγινε. Ναι, με τις δημόσιες υπηρεσίες, ναι. Ακόμα πιο πολύ να γελάς. Λοιπόν, και δεν έχουμε ενημέρωση για το τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Και σήμερα πάλι, μέχρι πριν από μία ώρα, εγώ προσπάθησα να έχω μία επικοινωνία, πάλι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει επικοινωνία. Μάλιστα. Έτσι. Θα μαζευτούμε σήμερα μέχρι το απόγευμα, θα συζητήσουμε κάποια πράγματα για να δούμε και θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πάντως έχω τηλεφωνήματα και από ακροατές. Να σας πω, κύριε Μόσχο, ότι αν προχωρήσετε σε κινητοποιήσεις, έχω την υπόσχεση ότι θα είναι στο πλευρό σας και οι αυτοκινητιστές. Α, έχουμε μήνυμα από αυτοκινητιστές. Κοιτάξτε να δείτε, οι αυτοκινητιστές, τα λεωφορεία, αν θυμάστε και σε προηγούμενες και αρκετοί παραγωγικοί φορείς στον νομό ήταν μαζί μας στους αγώνες, γιατί πραγματικά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι από τη στιγμή που φεύγει ο αγροτικός τομέας δεν έχει μείνει, να μην κρυβόμαστε, δεν έχει μείνει κάτι άλλο στον νομό. Έχει μείνει ένας αγροτικός τομέας που μπορεί να αναπτυχθεί, έχει δυνατότητες να αναπτυχθεί, αλλά θα πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός και από μεριάς του κράτους και θα πρέπει να ασχοληθούν επιτέλους και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού για να μπορέσει να γίνει ένας σχεδιασμός του τι θέλουμε από εδώ και πέρα και πώς πρέπει να πάμε και να λυθούν μια σειρά ζητήματα που είναι θεσμικά, που είναι ζητήματα υποδομών, που είναι τέτοια θέματα δηλαδή που θα μπορούσαμε να τα έχουμε λύσει. Εάν λείψει το κομμάτι της παραγωγής από την περιοχή, ο νομός πια δεν έχει μείνει τίποτα. Λυπάμαι που το λέω, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Δυστυχώς ο κλάδος της Γούνας περνάει αυτά που περνάει. Μακάρι να λυθεί και να προχωρήσει πιο γρήγορα. Είδα και μια συνάντηση που είχαν χθες. Μακάρι να μπορέσει και να ξαναναπτυχθεί η Γούνα, γιατί ήταν διέξοδο για τον νομό και πραγματικά στηρίζει και εμάς. Δηλαδή είναι όλο το κομμάτι της διακίνησης του προϊόντων των αγροτικών, το ότι θα το φάει ο κόσμος, το ότι θα προχωρήσουμε, το ότι θα έχει χρήματα, το ότι θα έχει δουλειές. Είναι ζητήματα για μας που πρέπει και όλους αυτούς τους ανθρώπους τους θέλουμε μαζί, γιατί τα περισσότερα θέματα είναι και κοινά, έτσι, το κομμάτι της ενέργειας δεν αποσχολεί μόνο τους αγρότες. Αποσχολεί τον κόσμο. Το πετρέλαιο, για παράδειγμα, το έφτασε το 1,60, ειδικά οι αυτοκινητιστές, οι δικοί μας με τη ζημιά που έχουν πάθει τη ζημιά με τη Λάρκο στην περιοχή,
Έχουν καταστραφεί οι άνθρωποι. Από τη Λάρκο μας πήραν ακριβώς. Από τη Λάρκο. Η Λάρκο που περιμένουν και αυτοκινηστές κάποια χρήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα χρήματά τους. Δηλαδή, ο δικός μας ο νομός το τελευταίο διάστημα χτυπιέται από παντού. Και δυστυχώς, θα το ξαναπώ, δυστυχώς, δεν υπάρχει καμιά προοπτική να προχωρήσουμε μπροστά. Έτσι. Και αυτό δεν έχει να κάνει. Εγώ σας το λέω, το είπα και πριν προχθές σε μια δήλωση που έκανα, ότι δεν πρόκειται να ξαναπάω σε κανένα γραφείο και σε κανέναν ούτε δήμαρχο, ούτε περιφερειάρχη, ούτε τίποτα. Όποιος θέλει αυτή τη φορά μπορεί να έρθει πια στα γραφεία. Έχουμε βαρεθεί όλο το τελευταίο διάστημα, εδώ και 2 χρόνια, συσκέψεις, προτάσεις, συσκέψεις, προτάσεις, συσκέψεις, προτάσεις και αποτέλεσμα μηδέν. Και ακούμε κούφια λόγια, κούφια πραγματικά. Ήμασταν και στη συνάντηση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στην Κοζάνη. Ναι. Έτσι. Ακούσατε κάτι συγκεκριμένο για τον αγροτικό τομέα? Όχι, 2 αναφορές για την Καστοριά, για το φράγμα Νεστορίου, για το φράγμα Νεστορίου η αναφορά και κάποια πιο γενική τοποθέτηση για τη Γούνη. Για αυτά τα 2 πράγματα μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης στην Κοζάνη. Ναι, αυτό σας λέω, ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει προοπτική από μεριάς και της κυβέρνησης να θέλει ουσιαστικά να ενισχύσει τον αγροτικό τομέα, δεν πρόκειται να δούμε. Το φράγμα Νεστορίου, ας πούμε ότι είναι ένα θέμα που αφορά τον αγροτικό τομέα, αλλά εκεί μείναμε έκπληκτοι όμως, Δημήτρη, γιατί φαινόταν εκεί ξεκάθαρα από την τοποθέτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τι εστί φράγμα Νεστορίου. Το είχα πει και στον συνάδελφο. Είπε ότι θα ασχοληθώ προσωπικά για να σα το λύσω. Το είχα πει και στον συνάδελφο του Μάνο πριν από 1,5 χρόνο. Μην τρέφει αυταπάτε για το φράγμα. Και το είχα πει ανοιχτά από δικιά σα εκπομπή. Λοιπόν, Δημήτρη, μένουμε προς στιγμή σε αυτά. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, θα το πω έτσι λίγο απλά για να το καταλάβει, εμείς έχουμε μία αύξηση σε όλα τα εφόδια, είτε είναι ενέργεια, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι φάρμακα, είτε είναι λιπάσματα. Όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι σήμερα 300%. Αν αυτή η αύξηση μετακυληθεί στο προϊόν το οποίο παράγουμε, συν την αύξηση που θα αναγκαστούν και οι μεταποιητές λόγω της αύξησης ενέργειας να βάλουν, φανταστείτε πού θα πάνε οι τιμές. Και αν θα μπορέσει ο κόσμος είτε να καταναλώσει αγροτικό προϊόν, είτε κρέας, είτε γάλα, είτε ψωμί, είτε οτιδήποτε από όλα αυτά. Είναι σοβαρά τα ζητήματα. Και δεν είναι, εξετάζοντας το θέμα ειδικά για τον νομό Καστοριάς και το μήλο το επόμενο διάστημα με αυτά που γίνονται στην παγκόσμια αγορά και με αυτό που φαίνεται το τελευταίο διάστημα για τις αγορές τις ανατολικές που ήταν σχεδόν μονοπόλιο για τη ΓΕΟΚ η πώληση του μήλου σε αυτές, υπάρχει σοβαρό θέμα για την επόμενη χρονιά. Όταν σήμερα κατεβαίνουν μήλα για παράδειγμα και φτάνουν με 38 και με 42 λεπτά στο Κάιρο να πουληθούν, τα οποία έχουν περάσει από τα Σκόπια, έγιναν ελληνικά στην Ελλάδα, μεταφέρθηκαν εκεί και το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα είναι 28 λεπτά. Εγώ πώς θα τον ανταγωνιστώ αυτό την επόμενη χρονιά? Και το ευτύχημα είναι φέτος ότι η παραγωγή λόγω του παγετού ήταν μικρή. Και πιστεύουμε να φύγει η παραγωγή. Αντίστοιχα όμως αυτό το πράγμα με τις πολιτικές απέναντι στη Ρωσία που κάνουν και έχει μπλοκάρει ιστορία με την Πολωνία και κατεβαίνει μήλο το Πολωνέζικο 42 λεπτά στο Κάιρο. Όταν οι Πολωνοί, οι συνάδελφοι, έχουν πετρέλαιο 47 λεπτά, με 1,60 εγώ ποιον ανταγωνισμό θα κάνω? Δημήτρη, βάζεις πολύ σημαντικά ερωτήματα. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα σήμερα στην Καστοριά του αγροτικού κόσμου. Προς στιγμήν μένουμε σε αυτά όμως και τα λέμε πολύ σύντομα για να δούμε από εδώ και πέρα τις επόμενες μέρες, θα ξέρουμε μέχρι το τέλος εβδομάδος τι πρόκειται να συμβεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Έγινε, Χρήστο, να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τον πρόεδρο του συντερισμού, τον κύριο Δημήτρη Μόσχο, ήταν μαζί μας. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.